πρακτικές συμβουλές θα πούμε για το πώς κανείς πρέπει να αντιμετωπίζει, πώς να στέκεται απέναντι στους δαιμονικούς πειρασμούς, οι οποίοι στις μέρες μας είναι πολύ πολύ έντονοι και οι δαιμονικές εμφανίσεις είναι όλο και περισσότερες. Και έχω την αίσθηση ότι όσο περνάμε προς τα έσχατα, γιατί προς τα εκεί βαδίζουμε, δηλαδή προς τον καιρό του Αντιχρίστου, αυτές οι εμφανίσεις των δαιμόνων, τα δαιμονικά τρίκ, θα αυξηθούν ακόμα περισσότερο. Ήδη στην εποχή μας, λέει ο πατήρ Σεραφείμ Ροζ, ότι έχουμε πολύ έντονη αύξηση αυτών των οράσεων, των δαιμονικών οράσεων. Να σας πω ένα παράδειγμα που είναι κοινό τετριμένο. Θα έχετε ακούσει για τα λεγόμενα UFO. Αν δεν κάνω λάθος, UFO είναι τα αρχικά τριών λέξεων unknown flying objects, αν δεν κάνω λάθος. Έτσι, άγνωστα υπτάμενα αντικείμενα ή identified, δηλαδή αγνώστου ταυτότητος, έτσι, υπτάμενα αντικείμενα. Λοιπόν, και πάρα πολλοί άνθρωποι έχουν μπερδευτεί, και ιδίως τα νέα παιδιά, και έχουν φτάσει να πιστεύουν ότι αυτά είναι όντως εξωγήινοι, είναι άνθρωποι από άλλους πλανήτες και διαστημόπλοια που μας έρχονται και μας επισκέπτονται. Αλλά αν κανείς δει στο βάθος, δεν είναι το θέμα μας αυτό, ίσως κάποια άλλη φορά να ασχοληθούμε και με αυτό, αλλά υπάρχουν άνθρωποι που έχουν ασχοληθεί και έχουν γραφτεί και βιβλία από Ορθοδόξους και αποδεικνύεται τελικά ότι τα πιο πολλά από αυτά είτε είναι τα τεχνοείδωλα της Αβύσσο, όπως λέμε, δηλαδή είναι δαιμονικές κατασκευές, δαιμονικά κατασκευάσματα, έτσι, οράσεις δηλαδή από τα πνεύματα του αέρος, τους δαίμονες οι οποίοι υπάρχουν στην ατμόσφαιρα, όπως είχαμε πει σε προηγούμενο μάθημα, αφού οι δαίμονες έπεσαν από τον ουρανό, είναι στη γη και στην ατμόσφαιρα, ακριβώς πάνω από τη γη, και δημιουργούν τέτοιες οράσεις, τέτοια φαινόμενα. Είτε είναι κατασκευάσματα ανθρώπινα, μυστικά όπλα κλπ. Πώς τώρα ο άνθρωπος θα πρέπει να στέκεται απέναντι σε μια τέτοια ενδεχόμενη εμφάνιση? Πολλοί άνθρωποι έρχονται και μου λένε, «Πάτερ, φοβάμαι, μη μου εμφανιστεί ποιος ο κακός». Έτσι, ιδίως τα μικρά παιδιά πιο πολύ. Και εμείς νομίζω λίγο πολύ, όταν είμαστε μικροί, φοβόμαστε. Ιδίως μέσα στο σκοτάδι, μήπως εμφανιστεί ο διάβολος. Ο πατερικός, ας πούμε, η πατερική γραμματεία μας δίνει πολλές συμβουλές και ένα πρώτο αρχικό που πρέπει όλοι να γνωρίζουμε απέναντι στους δαίμονες είναι να μην τους φοβόμαστε. Ο διάβολος δεν έχει καμία δύναμη στον άνθρωπο ο οποίος ζει μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία σωστά. Ούτε σε αυτή τη ζωή έχει να φοβηθεί τίποτα, ούτε όταν θα κοιμηθεί, δηλαδή όταν θα περάσει τα τελώνια. Θα μιλήσουμε πρώτα ο Θεός μετά γι' αυτό. Ο Μέγας Αντώνιος, το οποίο το βίο έγραψε ο Άγιος Αθανάσιος, μας δίνει πολλές συμβουλές για το πώς κανείς πρέπει να σταθεί μπροστά σε μια τέτοια ενδεχόμενη εμφάνιση του πονηρού. Ο Άγιος Ιγνάτιος, ο επίσκοπος Μπρατσιανίνοφ, σύγχρονος σχεδόν Άγιος Ρώσος, δανείζεται πρακτικές συμβουλές από τον Άγιο Αντώνιο και τους άλλους Αγίους Πατέρες και μας τις παρουσιάζει. Πώς θα πρέπει να σταθούμε μπροστά σε μια αισθητή αντίληψη των πνευμάτων. Γιατί πολλές φορές βέβαια ο άνθρωπος μπερδεύεται και νομίζει ότι βλέπει αγγέλους. Ας θυμηθούμε τον λόγο του Αποστόλου Παύλου, ότι ο διάβολος μετασχηματίζεται εις άγγελον φωτός. Μπορεί να πάρει δηλαδή τη μορφή αγγέλου. Και πολλοί άνθρωποι που δεν έχουν πνευματική γνώση και πνευματική ορθόδοξη ζωή μπορεί να εξαπατηθούν. Και στα έσχατα χρόνια, για τα οποία κάναμε λόγο προηγουμένως, που σας είπα ότι αυτές οι οράσεις, αυτά τα τρίκ τα δαιμονικά θα αυξηθούν, ο διάβολος και ο αντίχριστος, που θα είναι άνθρωπος, θα είναι το κατεξοχήν όργανο του διαβόλου, θα κάνει πολλά τέτοια ψευτοθαύματα. Και γι' αυτό θα απατηθούν πάρα πολύ. Ο διάβολος έχει δύο τρόπους
για να αναγκάσει τον άνθρωπο να πέσει στην παγίδα του, στην πλάνη του. Ο ένας τρόπος είναι ο φόβος, η τρομοκρατία που ασκεί, προσπαθεί να τρομάξει τον άνθρωπο, και ο δεύτερος τρόπος που θα χρησιμοποιήσει στα έσχατα θα είναι αυτά τα ψευτοθαύματα. Θα κάνει πάρα πολλά ψευτοθαύματα ο Αντίχριστος. Και οι άνθρωποι θα πούνε, ορίστε, μήπως ο Χριστός έκανε περισσότερα από αυτόν. Αυτός είναι ο Χριστός. Και θα πλανηθούν και θα ακολουθήσουν τον Αντίχριστο. Ο Αντίχριστος θα μιμηθεί τον Χριστό και στην γλυκύτητα. Στην αρχή θα είναι πάρα πολύ γλυκός. Πάρα πολύ έτσι θα φανεί σφλαχνικός, ειρηνοποιός κλπ. Και συγχρόνως θα κάνει και τα ψευτοθαύματα. Μετά βέβαια θα δείξει και το άλλο του πρόσωπο, το τρομοκρατικό, για να αναγκάσει τους ανθρώπους να υποταχθούν και να τον προσκυνήσουν ως Θεό. Γιατί όπως λέει η Αγία Γραφή, ο Απόστολος Παύλος θα καταργήσει κάθε λεγόμενο σέβασμα, δηλαδή κάθε άλλη θρησκεία θα καταργηθεί τότε. Ακόμα είμαστε στο προστάδιο της προετοιμασίας του Αντιχρίστου. Και βλέπετε και στα σχολεία, πλέον επίσημα το κράτος μας διδάσκει την αίρεση, διδάσκει τον οικουμενισμό και την πανθρησκεία, επίσημα. Και οι γονείς βέβαια αγρών αγοράζουν. Πού προωθεί, πού οδηγεί τα παιδιά η πανθρησκεία, στη συνένωση όλων των θρησκειών. Η οποία πανθρησκεία, όπως έλεγε ο πατήρ Αθανάσιο Μυτιλινέος, μαζί με τη μασονία, θα είναι το όχημα του Αντιχρίστου. Πάνω σε αυτά τα δύο δηλαδή θα πατήσει ο Αντίχριστος για να έρθει. Και τι θα κάνει ο Αντίχριστος όταν θα έρθει, θα καταργήσει όλες τις θρησκείες. Και θα απαιτήσει προσκύνηση ως Θεό, ως Θεού. Θα μπει στη θέση, θα προσπαθήσει να πάρει τη θέση του Θεού για να προσκυνηθεί από τους ανθρώπους. Και θα κάνει τέτοια ψευτοθαύματα. Οπότε έχει σημασία να γνωρίζουμε τι πρέπει να κάνουμε σε αυτά τα ψευτοθαύματα, τα οποία υπάρχουν και στις μέρες μας, όπως σας είπα, αυτές οι εμφανίσεις, τα UFO κλπ. Το πρώτο είναι να μην τον φοβόμαστε. Λέει ο Άγιος Αντώνιος, ως τεκμήριο για φοβία εναντίον τους, σαν μια απόδειξη και για τον εαυτό σας, αλλά και απέναντι στους δαίμονες, ότι δεν τους φοβάστε, να έχετε το εξής. Όταν γίνει κάποια φαντασία, γιατί ο διάβολος με τη φαντασία λειτουργεί, και αυτά που φτιάχνει, που φαίνεται, δεν υπάρχουν στην πραγματικότητα. Μετασχηματίζεται σε άγγελο φωτός, νομίζει κανείς ότι βλέπει άγγελο, αλλά δεν είναι άγγελος, δεν υπάρχει άγγελος. Το ίδιο έγινε και στον Παράδεισο, λέει ότι μίλησε μέσα από το φίδι, στην Εύα. Τώρα, είτε μπήκε μέσα στο φίδι, σε κάποιο φίδι, είτε πήρε τη μορφή φιδιού. Δεν υπήρχε δηλαδή πραγματικό φίδι, αλλά λειτουργώντας με τη φαντασία, ο διάβολος μας παραπλανά. Και νομίζει ο άνθρωπος ότι βλέπει κάτι, ενώ δεν υπάρχει τίποτε. Υπάρχει το πονηρό πνεύμα δηλαδή, που μετασχηματίζεται, παίρνει άλλο σχήμα. Το ίδιο βέβαια και ένας άγγελος, αληθινός άγγελος, καλός άγγελος, που εμφανίζεται ως άνθρωπος. Δεν έχει ανθρώπινο σώμα. Είπαμε ότι οι άγγελοι, οι αγαθοί άγγελοι, πάντα εμφανίζονται ως άνθρωποι. Και μάλιστα αστραπόμορφοι, φωτεινοί. Στην Αγία Γραφή βλέπουμε στις μυροφόρες που βλέπουν τους αγγέλους, στο μνήμα του Χριστού μας, είναι λευκοφόροι, αστραποβολούντες άνθρωποι. Με μορφή ανθρώπου εμφανίζονται οι άγγελοι πάντοτε. Και δεν μας τρομάζουν, και αν ας πούμε τους ρωτήσουμε, τους μιλήσουμε, αμέσως το πρώτο που θα κάνουν θα μας πούν να μην φοβόμαστε. Παίρνουν το φόβο. Και οι άγγελοι όμως, εκεί που τους βλέπεις σαν ανθρώπους, ξαφνικά εξαφανίζονται. Γιατί? Γιατί δεν έχουν πραγματικά ανθρώπινη μορφή, αλλά παίρνουν το σχήμα ανθρώπου για να μας εμφανιστούν και να τους δούμε. Ένα τεκμήριο λοιπόν, όταν γίνει μια φαντασία που να δείχνει και σε εσάς ότι δεν φοβάστε και στους δαίμονες, είναι, λέει ο Άγιος Αντώνιος, να μην τα χάνουμε εκ των προτέρων από δειλία, αλλά οποιαδήποτε κι αν είναι η φαντασία, ό,τι κι αν σου δείξει ο διάβολος, να πάρεις θάρρος και να ρωτήσεις πρώτα.
ποιος είσαι εσύ και από πού έρχεσαι, τι είσαι και πόθεν. Από πού είσαι, ποιος είσαι και από πού έρχεσαι. Όπως και στο στρατό, υπάρχει το σύνθημα, τι είσαι, ποιος είσαι. Αλτ, τι είσαι, μάλιστα. Κι αν μεν είναι οπτασία Αγίων, σε πληροφορούν και μεταβάλλουν το φόβο σου σε χαρά. Αν δεν είναι καμιά διαβολική οπτασία, αμέσως αδυνατεί. Ο διάβολος μαζεύεται. Γιατί βλέπει ισχυρή τη διάνοιά σου. Γιατί με τον αρωτά κανείς να μάθει τι είσαι και πόθεν, αυτό είναι εξ ολοκλήρου απόδειξη αταραξίας. Και βλέπει ο διάβολος ότι, να το πούμε έτσι λαϊκά, δεν τον παίρνει. Γιατί ο διάβολος προσπαθεί να σπείρει τον πανικό, τη σύγχυση, την ταραχή. Όπως μας λένε οι πατέρες οι Άγιοι, είναι το όχημά του, η σύγχυση, η ταραχή, το όχημα του διαβόλου. Γι' αυτό μας λένε οι Άγιοι πάλι, ότι ποτέ ο χριστιανός δεν πρέπει να ταράζεται. Ποτέ δεν πρέπει να χάνει την ειρήνη της ψυχής του, την εσωτερική ειρήνη, ό,τι και αν συμβεί. Το χειρότερο πράγμα να μας συμβεί δεν πρέπει να ταραχτούμε. Γιατί αμέσως ανοιγόμαστε στις παγίδες του διαβόλου. Συνέβη δε και τούτο. Στον Ιησού του Ναβί, διαβάζουμε στην Παλαιά Διαθήκη. Όταν ο Ιησούς του Ναβί ήταν κοντά στην Ιεριχώ, αφού ανέλαβε την αρχηγία μετά το θάνατο του Μωυσέως, των Ισραηλιτών την αρχηγία, εσήκωσε τα μάτια του και είδε έναν άνδρα όρθιο ενώπιόν του, εις το ένα χέρι του οποίου υπήρχε γυμνή ρομφαία, σπαθί δηλαδή, ένα γυμνό σπαθί. Ο Ιησούς του Ναβί επλησίασε αυτόν και του είπε, «Δε φοβάται», το ρωτάει, «Η μέτερος ή, ή τον υπεναντίον, δικός μας είσαι ή των εχθρών, ποιος είσαι εσύ, δεν σε ξέρω». Ο δε είπε, «Εγώ αρχιστράτηγος δυνάμεως Κυρίου, νινί παραγέγονα». Βλέπετε, αμέσως λέει την ταυτότητά του. «Εγώ είμαι ο αρχιστράτηγος της δυνάμεως του Κυρίου. Μόλις τώρα ήρθα εδώ». Ήτανε ο Αρχάγγελος Μιχαήλ, αρχιστράτηγος Κυρίου, αρχάγγελος. Και έτσι μπορούμε να μην εξαπατηθούμε. Όταν με αφοβία ρωτάμε, ποιος είσαι εσύ. Δεν πρέπει να τα χάσουμε. Ο Άγιος Ιγνάτιος λέγει ότι πολλοί Άγιοι κινδύνεψαν και στους βίους των Αγίων το βλέπουμε, ιδίως τα τελευταία τους, από τέτοιες δαιμονικές φαντασίες. Ο Άγιος Σημεώνος Τηλίτης σχεδόν εξαπατήθηκε κάποτε από έναν δαίμονα που εμφανίστηκε μπροστά του με τη μορφή αγγέλου μέσα σε πύρινο άρμα. Και λέει λοιπόν ο Άγιος Ιγνάτιος, αφού οι Άγιοι αντιμετώπισαν τέτοιο κίνδυνο να εξαπατηθούν από τα πονηρά πνεύματα, ο κίνδυνος αυτός προβάλλει ακόμα πιο τρομακτικός για μας. Αφού οι Άγιοι δεν ανεγνώριζαν πάντοτε τους δαίμονες που εμφανίζονταν μπροστά τους με τη μορφή Αγίων ή και του ίδιου του Χριστού, πώς είναι δυνατόν εμείς να σκεφτούμε ότι θα τους αναγνωρίσουμε χωρίς να πέσουμε σε σφάλμα. Ο μόνος τρόπος σωτηρίας από τα δαιμονικά πνεύματα είναι να αρνηθούμε πλήρως να έχουμε αντίληψη αυτών και επικοινωνία μαζί τους. Μη θέλεις να δεις τους δαίμονες. Καίγονται μερικοί να έχουμε, λέει, μια εμπειρία του υπερφυσικού και ψάχνονται και κάνουν και ομάδες και αρχίζουν και επικαλούνται τα πνεύματα, πνευματιστικές συγκεντρώσεις και ιδίως τα παιδιά, οι έφηβοι, για αστείο τάχα, αλλά είναι πολύ επικίνδυνα πράγματα αυτά. Μου λέγε κάποιο παιδί έτσι που έκαναν μια τέτοια συγκέντρωση και μετά τρομάξανε. Γιατί ο δαίμονας δεν αστείευεται, δεν κάνει αστεία. Επομένως, να αρνηθούμε κάθε επιθυμία να δούμε. Από περιέργεια υπάρχει αυτή η επιθυμία. Και να επικοινωνήσουμε με τα πνεύματα. Για ποιο λόγο. Δεν ωφελεί. Η επικοινωνία με τα πονηρά πνεύματα πάντοτε, να ξέρετε, βλάπτει. Πάντοτε.
και να αναγνωρίζουμε την ακαταλληλότητα του εαυτού μας για κάτι τέτοιο. Και ακούστε τώρα τις συμβουλές των Αγίων Πατέρων. Πρώτον, να μην εμπιστεύονται ποτέ οι χριστιανοί, μας λένε οι Άγιοι Πατέρες, να μην εμπιστεύονται ποτέ κανενός είδους εικόνα ή οπτασία που θα εμφανιστεί ξαφνικά μπροστά τους. Οτιδήποτε δεις, μην πιστέψεις. Μπορεί να φαίνεται καλό. Κατά πάσα πιθανότητα δεν είναι καλό. Γιατί είμαστε πεσμένοι και εμείς, όπως και οι δαίμονες, οπότε συγγενεύουμε με τους δαίμονες παρά με τους αγγέλους. Δηλαδή, αν δεις κάτι υπερφυσικό, το πιο πιθανό να δεις δαίμονες. Όχι αγγέλους ή αγίους. Ας φαίνονται ότι είναι άγγελοι και άγιοι. Δεν είναι. Το ίδιο συμβαίνει και στις λεγόμενες επιθανάτιες ή μεταθανάτιες εμπειρίες. Έχουμε πάρα πολλούς προτεστάντες, βουδιστές, λοιπά, διαφόρους, οι οποίοι έχουν δει τέτοια πράγματα, φωτεινά όντα, βγαίνοντας από την ψυχή τους, από το σώμα τους για λίγο, η ψυχή, έτσι, και έχοντας γυρίσει πάλι πίσω και νομίζουν ότι ήταν αγγέλους. Δεν είναι άγγελοι. Είναι πονηρά πνεύματα που μετασχηματίζονται σε μια άμορφη μάζα φωτός, που φαίνεται σαν άγγελος. Μην κρίνεις λοιπόν τον εαυτό σου άξιο να δεις αγγέλους, μην εμπιστεύεσαι καμιά οπτασία ότι είναι καλή. Πρώτον αυτό, που σημαίνει ταπείνωση. Κάποτε στο Άγιον Όρος ήταν ένας ασκητής, να σας πω και αυτό είναι σημαντικό, στα Καρούλια ήταν αυτός, όσοι έχετε πάει στο Άγιον Όρος, οι άντρες ξέρετε, είναι βράχος κατακόρυφος και από κάτω είναι η θάλασσα 50-100-200 μέτρα, άμα πέσεις από εκεί δεν υπάρχει περίπτωση να σωθείς. Και δεν πρόσεξε έναν του λογισμό. Το έβαλε ο διάβολος στο λογισμό ότι τόσα χρόνια είσαι στην άσκηση, αξίζεις να γίνεις πατριάρχης. Και έχεις και πολύ ωραία γενιάδα. Τον έπιασε από τη γενιάδα. Έτσι. Είχε μακριά γενιάδα, μεγαλοπρεπή, άρα κάνει για πατριάρχης. Όπως μερικοί λένε, να δεσπότης, λέει, έχει όγκο, έχει παρουσιαστικό, αυτός είναι δεσπότης. Αυτά είναι κριτήρια, καταλαβαίνετε, πολύ χαμερπή και ανόητα. Λοιπόν, αυτός το πίστεψε το λογισμό, το καλλιέργησε μέσα του, οπότε ο διάβολος του σκάρωσε μία φαντασία. Και ενώ ήταν στο βράχο εκεί πάνω από τη θάλασσα, στο κελί του, ξαφνικά βλέπει, στη φαντασία τώρα, την θάλασσα να πλησιάζει στο κελί, στην σπηλιά του. Και να έρχεται ένα μεγαλοπρεπές καράβι με άλλα καράβια συνοδεία και μέσα στο καράβι να είναι επίσκοποι, να είναι ιερείς, να είναι διάκονοι, θυμιατά, ξαπτέρυγα και να του λένε «Άγιε γέροντα, εκλέχθηκες Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης». Και ήρθαμε να σε παραλάβουμε για να πάμε στην πόλη να γίνει χειροτονία σου. Αυτός το πίστεψε. Βλέπετε πόσο σημαντικό είναι κανείς να προσέχει τους λογισμούς και μάλιστα να μην θεωρεί τον εαυτό του άξιο να δει τέτοια πράγματα. Πολύ περισσότερο να πάρει και τέτοια αξιώματα. Είχε την καλή συνήθεια όμως να κάνει το σταυρό του πριν φύγει από τη σπηλιά. Οπότε με το που πήγε να ανέβει στο καράβι, το υποτιθέμενο καράβι, έκανε το σταυρό του και εξαφανίστηκαν τα πάντα, γιατί ο διάβολος δεν αντέχει βέβαια το σημείο του σταυρού, και βρέθηκε μετά ένα πόδι στον κρεμό. Ήταν έτοιμος δηλαδή να σκοτωθεί. Καταλάβατε, και θα το καταλόγιζε ο διάβολος ως αυτοκτονία αυτό το πράγμα. Επομένως το πρώτο είναι αυτό, να μην εμπιστεύεσαι κανενός είδους εικόνα ή οπτασία που θα εμφανιστεί ξαφνικά μπροστά σου, τίποτε. Δεύτερον, να μην αρχίζεις κουβέντα, όπως έκανε η Εύα. Της μίλησε το φίδι. Δεν έπρεπε να κάνει διάλογο. Με τον διάβολο ποτέ δεν πρέπει να κάνουμε διάλογο. Είναι ένα από τα βήματα με τα οποία πλανά τον άνθρωπο ο διάβολος. Ο διάβολος μας εξαπατά με τέσσερα βήματα, σε τέσσερες φάσεις. Η πρώτη φάση είναι η συνύπαρξη. Δηλαδή, έρχεται ο διάβολος και υπάρχει μαζί με μας.
πήγε στην Εύα, δίπλα στην Εύα. Δεν έπρεπε η Εύα να δεχτεί να είναι δίπλα του. Η Εύα θα έπρεπε να είναι μαζί με τον Αδάμ. Δεν ήταν, ήταν μόνη της. Και φυσικά με τον Θεό. Δέχεται να συνυπάρξει με τον διάβολο, κάθε δίπλα-δίπλα. Και ο διάβολος αφού την βλέπει να δέχεται και να μην φεύγει, ενώ της μιλάει δηλαδή το φίδι, να του πει ποιος είσαι. Δεν μιλάω μαζί σου. Αρχίζει διάλογο. Είναι το δεύτερο στάδιο. Αυτό προσέξτε, ισχύει πάντοτε. Ο διάβολος πάντοτε χρησιμοποιεί αυτή τη μέθοδο για να πλανά και ανθρώπους και λαούς. Και με το διάλογο της είπε αυτά τα συκοφαντικά για τον Θεό, ότι ο Θεός δεν θέλει να του πάρετε τη θέση, γι' αυτό σας είπε να μην φάτε κλπ. Και στη συνέχεια κάνει τη διείσδυση μέσα από το διάλογο, έτσι όταν ο άνθρωπος αρχίζει την κουβέντα με τον διάβολο, σιγά σιγά λιώνεται. Αυτό γίνεται και στις μέρες μας κατ' εξοχήν, προσέξτε, με τα μέσα μαζικής ενημερώσεως. Πες, έτσι, από το πρωί μέχρι το βράδυ, μας λένε τα δικά τους. Όχι, είναι καλό πράγμα η ομοφιλοφιλία. Όχι, καλό πράγμα είναι γιατί όχι και οι τρανς και αυτοί που αλλάζουν φύλο και όλα αυτά. Σιγά σιγά γίνεται μία αλλίωση. Υπάρχουν πράγματα που δεν συζητιώνται. Μπορείς να κάνεις διάλογο αν, συγγνώμη, η γυναίκα σου είναι η γυναίκα σου. Να σου πει ένας τρίτος, να το συζητήσουμε. Δεν θα τον πετάξεις έξω. Και μόνο που δέχεσαι να κάνεις διάλογο ή αν το παιδί σου είναι παιδί σου, να το συζητήσουμε. Γίνεται. Δεν γίνεται. Δεν το συζητάω. Και μόνο που δέχεσαι να κάνεις διάλογο για κάτι που δεν παίρνει διάλογο, που δεν... ήδη έχει αρχίσει η διείσδυση του διαβόλου μέσα σου. Αυτό είναι το τρίτο στάδιο, το τρίτο βήμα του διαβόλου. Και αφού καταφέρει ο διάβολος και μπει μέσα μας, και αρχίσουμε να αποδεχόμαστε αυτά που μας λέει, μετά έρχεται το στάδιο που είναι η ανατροπή. Τα τεινάζει όλα μετά στον αέρα. Και κάνει αυτό που θέλει. Έτσι έκανε και με τις πρωτόπλες τους. Κατάφερε την Εύα να παρακούσει την εντολή του Θεού. Προσέξτε αυτή τη μέθοδο του διαβόλου. Είναι πολύ σημαντικό. Δεν πρέπει λοιπόν να κάνουμε διάλογο. Να πιάνουμε κουβέντα με το πονηρό πνεύμα, με οτιδήποτε θα σου εμφανιστεί. Επίσης, οι Άγιοι Πατέρες μας λένε ότι πρέπει να κάνουμε το σημείο του Σταυρού όταν σου εμφανιστεί, οτιδήποτε σου εμφανιστεί. Γιατί ο διάβολος φρύτει μπροστά στο σημείο του Σταυρού και εξαφανίζεται. Και ακόμα, να προσθέσω, να επικαλεστούμε και το όνομα «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησέ με». Και το όνομα του Χριστού έχει τεράστια δύναμη. Πάλι θα σας πω από το Άγιον Όρος, ήταν ένας μοναχός ο οποίος κατά παραχώρηση Θεού είχε δαιμονιστεί. Είναι μια παιδαγωγία του Θεού και ο δαιμονισμός. Δηλαδή να μπει ένα πονηρό πνεύμα και να μένει μέσα σου, στο σώμα σου. Να έχει κάνει σπίτι του το σώμα, στο σώμα σου. Γιατί είχε κάνει μια παρακοή. Και έβλεπε τα πονηρά πνεύματα. Ενώ κανονικά ο άνθρωπος δεν βλέπει τα πονηρά πνεύματα, ο Θεός από φιλανθρωπία μας έχει κλείσει τα μάτια αυτά τα πνευματικά της ψυχής. Για σκεφτείτε να βλέπαμε τώρα τους δαίμονες που υπάρχουν και εδώ μέσα. Παντού υπάρχουν, γεμάτη είναι η ατμόσφαιρα από δαίμονες. Πόσο ταραχώδης και αγωνιώδης θα ήταν όλη μας η ζωή. Λοιπόν, αυτός τους έβλεπε και έλεγε στον γέροντα του, γέροντα λέει τους βλέπεις. Όχι λέει ο γέροντας, ο γέροντας δεν τους έβλεπε. Εγώ λέει τους βλέπω. Πού είναι, του λέει, να είναι εκεί στον Άρθικα κάθεται ο διάβολος. Και τι κάνει, α, λέει κάθεται. Άμα πω, λέει, μια φορά Κύριε Ιησού Χριστέ, λέει σών με, το βλέπω και αρχίζει και ταράζεται και κουνιέται. Δεν του αρέσει δηλαδή. Αν το πω δεύτερη φορά αρχίζει και αφρίζει, θυμώνει δηλαδή. Αν το πω και τρίτη φορά εξαφανίζεται. Βλέπει τη δύναμη δηλαδή του ονόματος του Χριστού. Με τρεις φορές σωστά να πεις το Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν με, διώχνεις τον διάβολο. Βλέπετε πόσο σημαντικό πράγμα είναι να προσευχόμαστε για να φεύγουν οι δαιμονικές ενέργειες. Να προφυλάσσουμε λοιπόν τον εαυτό μας με το σημείο του Σταυρού και με την ευχή, με το Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησέ με. Επίσης λένε οι Άγιοι να κλείνεις τα μάτια σου. Να μην θες να βλέπεις αυτά που σου δείχνει ο διάβολος. Μην είσαι περίεργος.
Κάποτε ο Άγιος Παΐσιος ήταν στο Σινά σκοτάδι, μέσα στην έρημο εκεί. Προσπαθούσε να βρει ένα φακό έτσι να ανάψει λίγο φως, να περπατήσει μέσα στα βράχια. Και του άναψε φως ο διάβολος. Τάχατος για να τον εξυπηρετήσει. Και ο Άγιος του λέει: «Δεν τα θέλω τα φώτα σου». Και έκλεισε τα μάτια του, επέστρεψε το πρόσωπό του. Γιατί γνώριζε ο Άγιος ότι η εξυπηρέτηση του διαβόλου πάντα ζημιά θα φέρει. Ποτέ δεν φέρνει καλό στον άνθρωπο. Και όμως έχει, συγγνώμη για την έκφραση, ανοήτους χριστιανούς που πάνε για να εξυπηρετηθούν στους δαίμονες, στα medium, στους μάγους. Γιατί λέει, αυτοί ξέρουν. Εκεί θα πας για να σου πούνε αν έχεις μάγια ή όχι. Πήγαινε και θα δεις τι καλά θα περάσει μετά. Ποτέ να μην πηγαίνετε. Ποτέ δεν πρέπει ο χριστιανός να πηγαίνει στον διάβολο. Ποτέ ο διάβολος δεν κάνει καλό. Και έκτο, να έχεις ακλόνητη επίγνωση της αναξιότητας και της ακαταλληλότητάς σου να βλέπεις Άγια Πνεύματα. Ποιος εσύ να δεις αγγέλους, να δεις Αγίους, να δεις την Παναγία. Μεγάλη ιδέα έχεις για τον εαυτό σου. Ποτέ δεν πρέπει να έχουμε τέτοια ιδέα. Γιατί θα το εκμεταλλευτεί ο διάβολος και θα σου κάνει τέτοιες ψευτοεμφανίσεις και ψευτοοράσεις που ταιριάζουν με τη μεγάλη ιδέα που έχεις. Και θα πέσει σε μεγάλη πλάνη, όπως δυστυχώς πάρα πολλοί και πάρα πολλές. Οι λεγόμενες φωτισμένες, μία κρικέ του ονόματι και άλλες. Λεγόμενες φωτισμένες που βλέπανε συνέχεια την Παναγία ή Αγγέλους και Αγίους και ήταν όλα αυτά δαιμονικές εμφανίσεις. Και παραπλανούσαν πάρα πολύ κόσμο. Να ζητάμε από τον Θεό να μας προστατεύει από όλες τις παγίδες και τις πλάνες του διαβόλου. Και μάλιστα, επιπλέον, λέει ο Άγιος Ιγνάτιος, παίρνοντάς το από τον Άγιο Γρηγόριο του Σιναίτη, ποτέ να μην παραδεχθείς ό,τι και αν δεις, αισθητό ή νοερό, εξωτερικά ή εσωτερικά, ακόμα και οπτασία Χριστού ή δίθεν αγγέλου ή μορφή Αγίου, και ποτέ να μην φαντάζεσαι φως με το νου σου ή να δίνεις σε αυτόν σχήμα. Ποτέ γενικώς να μην ενεργοποιούμε τη φαντασία μας. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Βλέπετε όλοι οι πλανεμένοι των ανατολικών θρησκειών και δυστυχώς πάνε και πολλά από τα παιδιά μας σε αυτούς που κάνουν γιόγκα, κάνουν πιλάτες, κάνουν διάφορα τέτοια διαλογισμό. Το πρώτο πράγμα που θα σου πούνε αυτοί οι δάσκαλοι εκεί πέρα, οι γκουρού κλπ, ξέρετε ποιο είναι? Να ενεργοποιήσεις τη φαντασία σου. Να φανταστείς ένα λιβάδι, ωραία τοπία κλπ. Έτσι. Γιατί η φαντασία είναι το όχημα των δαιμόνων. Μέσω της φαντασίας μετασχηματίζεται ο διάβολος και μας δείχνει αυτά που μας αρέσουν για να μας πλανήσει. Ποτέ δεν πρέπει να δίνουμε σχήματα και εικόνες στο νου μας και στη φαντασία μας, να την ενεργοποιούμε τη φαντασία μας. Ούτε τη μορφή του Χριστού, ούτε της Παναγίας. Ούτε στην προσευχή σου να σκέφτεσαι, να φαντάζεσαι τον Χριστό. Να είσαι μπροστά σε μια εικόνα του Χριστού μας και να προσεύχεσαι, αυτό είναι νόμιμο. Είναι ευλογημένο. Αλλά όχι να φτιάξεις με τη φαντασία σου Χριστό, Παναγία κλπ. Είναι πολύ επικίνδυνο. Γιατί και ο ίδιος ο νους έχει από τη φύση του τη δύναμη της φαντασίας και εύκολα μπορεί να σχηματίζει τις μορφές όσων επιθυμεί σε εκείνους που δεν τον προσέχουν ακόμα με ακρίβεια και προκαλεί βλάβη και στον εαυτό του. Έτσι και μπορεί ο άνθρωπος τελικά να γίνει ένας φαντασιόπληκτος και να φτάσει ακόμα και στην τρέλα. Άλλωστε, ο Άγιος Γρηγόριος ο Άγιος Ιωάννης ο Σιναίτης, ο Άγιος Κλίμακος, αυτό λέει, ότι από την πολλή υπερηφάνεια, από τη μεγάλη ιδέα που έχει κανείς για τον εαυτό του, φτάνει μετά στην έκσταση των φρενών, στην τρέλα. Συμπέρασμα, λέει ο Άγιος Ιγνάτιος, ότι η μόνη ορθή είσοδος στον κόσμο των πνευμάτων, εσύ που θέλεις να δεις τα πνεύματα έτσι και να έχεις εμπειρίες του υπερφυσικού κλπ, μπορείς να μπεις σε αυτόν τον κόσμο με ορθό τρόπο. Ποιος είναι ο ορθός τρόπος? Η χριστιανική ζωή και η διδασκαλία. Οι Άγιοι, διαβάζουμε στους βίους τους, βλέπανε τον πνευματικό κόσμο, βλέπανε και τους δαίμονες.
και ο Άγιος Παΐσιος έβλεπε. Κάποτε είχε πάει ένας μάγος στο κελί του και πώς τον κατάλαβε ότι είναι μάγος, γιατί από πίσω του είχε συρφετό από δαίμονες. Τον ακολουθούσαν. Είχε τη συνοδεία του κι αυτός. Έτσι. Αλλά είχε μπει με ασφαλή τρόπο σε αυτόν τον κόσμο. Όχι από περιέργεια. Ζούσε ορθόδοξα και δίδασκε και ακολουθούσε τους Αγίους που δίδασκαν ορθόδοξα. Η μόνη ορθή είσοδος στην αισθητή αντίληψη των πνευμάτων, δηλαδή να βλέπεις με τις αισθήσεις σου τα πνεύματα, είναι η χριστιανική πρόοδος και τελειοποίηση. Τότε, αν ο Θεός θέλει, θα σου ανοίξει τα μάτια της ψυχής πριν το θάνατό σου, γιατί μετά θάνατο θα τα ανοίξουν όλοι τα μάτια τους, έτσι θα το δουν όλοι το διάβολο, και τους αγγέλους και τον Χριστό. Μετά θάνατον θα ανοίξουν τα μάτια σε όλους. Αλλά μιλάμε για πριν το θάνατο, επειδή κάποιοι βιάζονται. Λοιπόν, αν θέλεις να μπεις ασφαλώς σε αυτόν τον κόσμο, θα πρέπει να κάνεις σωστή πνευματική ζωή. Όταν έρθει η ώρα που είναι καθορισμένη από τον ένα και μοναδικό Θεό, που μόνο Εκείνος τη γνωρίζει, είναι σίγουρο πως και εμείς θα μπούμε στον κόσμο των πνευμάτων. Και η ώρα αυτή δεν απέχει πολύ από τον καθένα μας. Λέει ο Άγιος Ιγνάτιος, μην νομίζετε ότι θα αργήσει. Ο θάνατός μας είναι επιθύρες, άσχετα αν το ξεχνάμε. Μακάρι ο Πανάγαθος Θεός να μας αξιώσει να ζήσουμε την επίγεια ζωή μας με τέτοιο τρόπο, ώστε το σημαντικό δεν είναι να δεις τα πονηρά πνεύματα ή τους αγγέλους. Ποιο είναι το σημαντικό? Να ζήσεις έτσι, ώστε να μπορέσεις να διακόψεις την επικοινωνία με τα πονηρά πνεύματα. Γιατί σήμερα οι περισσότεροι άνθρωποι έχουμε αυτή την επικοινωνία. Νομίζουμε ότι οι σκέψεις και οι λογισμοί είναι δικοί μας. Δεν είναι. Μου έλεγε ένας Άγιος άνθρωπος, το 99% των λογισμών μας είναι των δαιμόνων. Είναι δαιμονικές ενέργειες. Και νομίζει ο ταλέπορος άνθρωπος ότι είναι δικά του αυτά που σκέφτεται και βασανίζεται. Είναι πολύ σημαντικό και αυτό να το γνωρίζουμε, για να μην ταλαιπωρούμαστε. Οι περισσότεροι άνθρωποι σήμερα, για να μην πω όλοι, βασανίζονται από λογισμούς, από ιδέες, έμονες ιδέες κλπ. Κλπ. Πρέπει λοιπόν να κόψουμε αυτή την επικοινωνία με τα πονηρά πνεύματα, οπότε γλιτώνεις από τους λογισμούς. Ξέρετε τι σημαντικό πράγμα είναι αυτό, να έχεις ειρήνη λογισμών. Και αυτό εξαρτάται από τη ζωή που κάνουμε. Και έτσι να μπούμε στην επικοινωνία με τα Άγια Πνεύματα. Ώστε όταν θα έρθει η ώρα να απεκδηθούμε το σώμα, και αυτή η ώρα είναι του θανάτου μας, έτσι, όταν θα βγούμε από το σώμα, θα ξεντηθούμε το σώμα και θα είμαστε μόνο με την ψυχή μας, να μπορέσουμε να συγκαταλεχθούμε με τα πνεύματα που έχουμε πιάσει φιλία. Δηλαδή με τα Άγια και όχι με τα πεπτοκότα, τα πονηρά πνεύματα. Αυτή η διδασκαλία του Αγίου Ιγνατίου Μπριατσιανίνοφ, που γράφηκε περίπου πριν ένα αιώνα, θα μπορούσε κάλλιστα να γραφτεί και σήμερα, λέει ο πατήρ Σεραφείμ. Αφού περιγράφει με τέτοια ακρίβεια τους πνευματικούς πειρασμούς της σύγχρονης εποχής, κατά την οποία οι θύρες της αντίληψης, αυτή είναι μια έκφραση δημοφιλής, ενός που πειραματίζεται σε αυτό το χώρο το πνευματικό, πνευματιστικό, τον Άλτους Χάξλεϊ, ίσως τον έχετε ακούσει αυτό, έχουν ανοιχθεί για τους ανθρώπους σε βαθμό ασύλληπτο οι θύρες της αντίληψης. Δηλαδή, σας είπα, έχουν πληθυνθεί πολύ οι δαιμονικές οράσεις και οι δαιμονικές ενέργειες. Και πολλοί άνθρωποι, δυστυχώς, παίζουν με αυτά τα πράγματα. Και δεν είναι καθόλου να παίζουμε. Θα πρέπει να ακολουθούμε τους Αγίους μας. Δυστυχώς και οι άλλοι λεγόμενοι χριστιανοί, οι Προτεστάντες, οι Καθολικοί, επειδή ακριβώς δεν ζουν σωστά και δεν πιστεύουν και σωστά, δεν έχουν και την αγιοπατερική παράδοση και αν την έχουν δεν την ερμηνεύουν σωστά. Οι παπικοί, οι Προτεστάντες έχουν απορρίψει τους Αγίους Πατέρες, δεν μπορούν να διακρίνουν και πολύ εύκολα πλανώνται.
από τα πονηρά πνεύματα και δεν μπορούν να διακρίνουν τις δαιμονικές απάτες. Λέει στην Αποκάλυψη του Ιωάννου, στο 16ο κεφάλαιο, στο 14ο στίχο, «Εισί γαρ πνεύματα δαιμονίων ποιούντα σημεία, α εκπορεύεται επί τους βασιλείς της οικουμένης όλης, συναγαγήν αυτούς εις τον πόλεμο της ημέρας εκείνης της μεγάλης του Θεού, του Παντοκράτορος». Η ανθρωπότητα έχει περιπέσει, λέει ο πατήρ Σεραφείμερος, σε τέτοια πνευματική εξαθλίωση που φαντάζεται ότι είναι χριστιανική, εντός εισαγωγικών, ακόμα και τη στιγμή που προετοιμάζεται για την εποχή των δαιμονικών θαυμάτων, που είναι το σημάδι των εσχάτων καιρών, για το οποίο μιλήσαμε προηγουμένως, ότι στους έσχατους καιρούς πάρα πολλά δαιμονικά ψευτοθαύματα θα κάνει ο Αντίχριστος. Και πάρα πολλοί θα πλανηθούν και θα τον θεωρούν ως Χριστό και τα θαύματά του ως θαύματα του Χριστού. Θα μου πείτε πώς δεν θα πλανηθούμε. Θα σας πω ένα το κύριο στοιχείο που το λέει ο ίδιος ο Κύριος. Ο Χριστός δεν θα έρθει από τη γη. Όταν θα έρθει, θα έρθει από τον ουρανό. Το λέει σαφώς. Και θα προηγείται ότι είμαι ο Σταυρός. Ο Αντίχριστος που θα το παίξει Χριστός, θα είναι από τη γη και θα κάνει σημάδια στην ατμόσφαιρα, αλλά δεν θα έρθει από τον ουρανό. Η εμφάνιση του Χριστού μας θα είναι όπως είναι η αστραπή που τη βλέπεις παντού, σε όλο τον ορίζοντα, την Ανατολή μέχρι τη Δύση. Δεν θα είναι έτσι ο Αντίχριστος. Αυτό είναι το βασικό διακριτικό στοιχείο που πρέπει να το ξέρουμε οι χριστιανοί, για να μην πλανηθούμε. Δυστυχώς και εμείς οι Ορθόδοξοι χριστιανοί, ενώ θεωρητικά κατέχουμε την αληθινή χριστιανική διδασκαλία, λέει ο πατήρ Σεραφείμ, σπάνια έχουμε επίγνωσή της και συχνά εξαπατώμεθα παρόμοια με αυτούς που δεν είναι Ορθόδοξοι. Θα πρέπει λοιπόν να γνωρίζουμε αυτές τις δαιμονικές απάτες και τον τρόπο που θα τις αντιμετωπίσουμε.